Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Έντονα τα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν κατά τόπους και σήμερα την Κρήτη, με βροχή, χιόνι και χαλάζι. Ενθαρρυντική ωστόσο είναι η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ότι από σήμερα το ψυχρό μέτωπο περιορίζεται στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, ενώ μέχρι το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Από την Πέμπτη, μάλλον θα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας. Πολύ ωραία διακοπή ρεύματος, η οποία σημειώθηκε στις μισές κατοικίες στο ψυχρό, στο οροπέδιο Λασιθίου, σύμφωνα με τον Δήμαρχο. Κλειστές σήμερα όλες οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση στον Ορεινό Δήμο. Επίγουσα μεταφορά ασθενούς κατά τη διάρκεια της νύχτας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τζερμιάδου από το Κέντρο Υγείας Οροπεδίου Λασιθίου προς το Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Καραμπόλα 4 αυτοκινήτων νωρίς το πρωί στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο από Κόμβο Γιώφυρο προς Κόμβο Παπαναστασίου. Μπλόκαρε την κυκλοφορία σε πολλές περιοχές της πόλης, μάλλον λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου συνέβη αυτή η καραμπόλα. Ντεραπάρισε Νταλίκα στο δρόμο Ηράκλειου Μοίρες σήμερα το μεσημέρι επίσης, λόγω της ολισθηρότητας του οδικού δικτύου. Ευτυχώς δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές. Η κυκλοφορία γίνεται κανονικά, ενώ απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ατυχήματος. Για ζημιές στις καλλιέργειες ελιάς και αμπελιού εξαιτίας της ανθοφορίας, κάνει λόγο αντιπρόεδρος της ΕΑΣΥ Μύρων Χιλετζάκης, μιλώντας στον 984, καταστροφές εξαιτίας των παρατεταμένων βροχοπτώσεων στο αγροτικό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, χαμόγελα ανακούφισης μόνο από την πληρότητα των φραγμάτων της Κρήτης, όπως ανακοίνωσε ο ΟΑΚ, που είναι ικανά να καλύψουν τις ανάγκες σε νερό για μία τριετία. Τσουνάμι ακρίβειας πνίγει τα νοικοκυριά, φωτιά ή τιμές σε καύσιμα και είδη διατροφής. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΙΜΕ της ΓΕΣΕΒΕ, η ακρίβεια εκτείναξε τον αριθμό των νοικοκυριών που αύξησαν τις δαπάνες τους για βασικά αγαθά κατά 12%. Ταυτόχρονα κατέδειξε πως περισσότερα από 5 στα 10 νοικοκυριά, ποσοστό 50,9%, περιόρισαν το 2021 τις δαπάνες τους για εξόδους, όπως εστιατόρια, καφέ, σινεμά κλπ. Το 45,1% των νοικοκυριών ξόδεψε λιγότερα για ταξίδια, ενώ το 43,3% περιόρισε τις δαπάνες για ένδυση υπόδηση. Όπως τονίζεται, οι αυξήσεις των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν για ένα στα δύο νοικοκυριά την κατηγορία που έχει τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στο εισόδημά του. Κατατέθηκε χθες στη Βουλή η τροπολογία για το επίδομα καυσίμων. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται οικονομική διευκόλυνση σε κάθε φυσικό πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων και ελεύθερων επαγγελματιών που είναι φορολογική κατοικία Ελλάδας, με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020 έως 30.000 ευρώ προς τον σκοπό συμβολή στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης των μηνών Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2022. Νησί η Κρήτη με βάση την τροπολογία, άρα στα 50 ευρώ η επιδότηση και οριζόντια επιδότηση τον Απρίλιο για όλους. Ακριβότερη παράδοση βενζίνη σήμερα στα πρατήρια του Ηρακλείου κατά 2,5 λεπτά για το πετρέλαιο και στα 2,5 λεπτά για τη βενζίνη, και για το πετρέλαιο κίνησης αλλά και θέρμανση στα 5 με 5,5 λεπτά, όπως είπε στον 984 ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΠΕΚ Γιάννης Μαυράκης. Πρόσθετο φόρο στα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας προανήγγειλε από την Βουλή πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι θα προηγηθεί ενδελεχής έλεγχος των εταιριών ενέργειας από τη ΡΑΕ από τον περασμένο Οκτώβριο σήμερα. Την επόμενη εβδομάδα, είπε, και οι ανακοινώσεις για τα κοιτάσματα σε Κρήτη και Ιόνιο. Θα επανέλθει η προσοχή μας στα δυνητικά κοιτάσματα φυσικού αερίου σε Κρήτη και Ιόνιο, είπε μεταξύ άλλων. Μικρά τα περιθώρια αποκλιμάκωσης της κρίσης, εκτιμά ο Νεκταρίος Κανακαράκης, πτωτική πορεία της κατανάλωσης τροφίμων και ειδών προσωπικής φροντίδας κατά 12% τον Ιανουάριο σημειώνει, με αυξητικές καταγραφές μέχρι και σήμερα. Ο πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Logistics, μιλώντας στον 984, κάνει λόγο για την έλλειψη επίσης σοβαρότητας και οριμότητας των ηγετών πρωταγωνιστών αυτής της κρίσης.
Ειδικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η επάρκεια ορισμένων προϊόντων όπως τα άλευρα και τα ηλιέλαια θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση. Μετροπολογία, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσητείας, διακίνησης, διανομής, αποθήκευσης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων στην ελληνική επικράτεια υποβάλλουν εντός προθεσμίας 2 ημερών από την δημοσίευση της κοινής απόφασης τα στοιχεία αποθεμάτων του σε πρώτες ύλες για την παραγωγή λιπασμάτων, λιπάσματα ζωοτροφές, ομάδιμα δημητριακά παντός είδους, ιδίως στάρι σιμιγδάλι, σίκαλι κριθάρι, βρώμη καλαμπόκι, εδόδημο φαγόπυρο, άλευρα και ιδίως αλεύρια σιταριού ή σιμιγδαλιού και αλεύρια δημητριακών, ηλίανθο, φυτικά έλαια εκτός από το ελαιόλαδο και ιδίως ηλιέλαιο, έλαιο ηλιοτροπίου, φινικέλαιο όπως επίσης και αραβοσιτελαιό. Έχουμε παγώσει κυριολεκτικά και μεταφορικά. Το δυσβάστακτο κόστος καλλιέργειας των παραγόμενων προϊόντων στην Κρήτη επηρεάζει και την παραγωγή αλλά και την τελική τιμή διάθεσής τους στον καταναλωτή, δηλώνει ο αντιπρόεδρος της ΕΣΥ Μύρων Χιλετζάκης στον 984. Λανθασμένες ήταν και συνεχίζουν να είναι οι κινήσεις των κυβερνώντων εδώ και πολλά χρόνια, προσθέτει. Τα αποτελέσματά τους εισπράττουμε σήμερα στην Ελλάδα μαζί με την κλιματική αλλαγή, την οικονομική κρίση, την πανδημία και τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία. Σε απόγνωση την ίδια ώρα και οι κτηνοτρόφοι του νησιού, καθώς το κόστος παραγωγής σε 20 μόλις ημέρες εκτινάχθηκε πάνω από 200%, κτηνοτρόφοι φέρονται να προχωρούν στη σφαγή ζώων καθώς δεν μπορούν να τα ταΐσουν. Κλιμακώνεται η ένταση στην Ουκρανία. Επιθετικά όπλα για να αντιμετωπίσει τη ρωσική εισβολή ζητά το Κίεβο. Στην Ευρώπη, ο Τζο Μπάιντεν για την αυριανή σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ενέργεια και προσφυγικό στο προσκήνιο. Στην τελευταία ολομέλεια του Μάρτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητά τα θέματα της ενεργειακής επισιτιστικής κρίσης που χτυπά την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα χρησιμοποιήσουμε πυρηνικά μόνο αν απειληθεί η ύπαρξη της Ρωσίας, διαμηνύει το Κρεμλίνο. Λαϊλεσία και καταστροφή εργοστασίου στο Τσέρνομπιλ, καταγγέλουν οι Ουκρανοί. Πρόκειται για χώρο με εξοπλισμό που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην Ευρώπη, αναφέρουν. Εξόχως αποκαλυπτικός, ωστόσο, ήταν σήμερα στον 1984 ο καθηγητής πυρηνικής φυσικής και στρατιωτικών επιστημών Θεόδωρος Λιόλιος, παραθέτοντας άγνωστες πτυχές αιτιών και αιτιατών για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, είπε μεταξύ άλλων ότι είναι καταδικαστία και προκαλεί τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Που ανέφερε πως, όπως γράφουν οι Financial Times σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες οδηγούνται τελικά στο να μην δώσουν πυρηνικά καύσιμα στην Ουκρανία, επιβεβαιώνοντας έτσι μία από τις ρωσικές αιτιάσεις πριν την έναρξη της καταδικαστίας εισβολής της στην Ουκρανία. Κατά τον ίδιο, όλο το μυστικό είναι η ανάπτυξη αντιπυραυλικής ασπίδας πέρξ της Ρωσίας, ώστε να μπορούν να αναχαιτιστούν οι υπερηχητικοί πυράβλοι της Ρωσίας, που προς το παρόν το ΝΑΤΟ δεν έχει τρόπο άλλο να αντιμετωπίσει. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα όσα λέει γύρω από τον αμφίπλευρο επικοινωνιακό πόλεμο της υπερβολής για τα πυρηνικά εργοστάσια στην Ουκρανία, αλλά και τις συνέπειες από την κατασκευή τέτοιων εργοστασίων στην Τουρκία, όπως και για την απειλή της Ρωσίας να σταματήσει τις εξαγωγές εμπλουτισμένου ουρανίου ως καύσιμο διεθνώς και τι αυτό θα σηματοδοτούσε παγκόσμια αν το υλοποιούσε. Ο Ιταλός Πρωθυπουργός κάλεσε την Κίνα να μην υποστηρίξει τη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία. Τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ζήτησε ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σόλτς από τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στοχεύουν να ταπεινώσουν, να διχάσουν και τελικά να καταστρέψουν τη Ρωσία, σημειώνει σε ανάρτησή του στο Telegram ο Δημήτρη Μεντέντεφ, ένας εκ των στενότερων συνεργατών του Βλάντιμιρ Πούτιν. Στο Στρασβούργο την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η 5η ολομέλεια της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Θα συζητήσει σχέδια προκαταρκτικών προτάσεων που ετοιμάστηκαν μετά τις συζητήσεις της ομάδας εργασίας της Ολομέλειας. Καταργείται στις 15 Απριλίου το πρόστιμο των 100 ευρώ στους ανεμβολίαστους πολίτες άνω των 60 ετών, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Το μέτρο, ωστόσο, θα επανεξεταστεί το Σεπτέμβριο. Συνεδριάζει σήμερα και η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων, όπου θα παρουσιαστεί το συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης για την αποκλιμάκωση των μέτρων που αφορούν σε τεστ, την είσοδο στους κλειστούς χώρους και την ανάγκη να υπάρχει πιστοποιητικό, προκειμένου να εισερχόμαστε σε χώρους. Βάσει των αποφάσεων της Επιτροπής θα ληφθούν και οι αποφάσεις της κυβέρνησης, ανέφερε σε δήλωσή του ο Υπουργός Υγείας.
για το βιοποριστικό πρόβλημα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι Ελλείς και οι οικογένειές τους νότια του Ηρακλείου παρενέβησαν κοινοβουλευτικά οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Κρήτης. Όπως σημειώνουν, περισσότερα από 40 σκάφη επαγγελματιών ψαράδων της περιοχής είναι εγκλωβισμένα στα αλλιευτικά καταφύγια της Σάρβης, όπως και στο Καστρί και στο τουριστικό καταφύγιο του Τσουτσουρά. Το πρόβλημα δημιουργείται εξαιτίας της ποσότητας της Σάμου που έχει συγκεντρωθεί στην είσοδο των λιμανιών και καθιστά απαγορευτικό τον απόπλο των μικρών σκαφών και συνεπώς την άσκηση του επαγγέλματός τους. Η διατήρηση της παραδοσιακής ονομασίας Τσίπουρου και Τσικουδιάς στο προϊόν απόσταξης των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών ζητούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με τροπολογία που κατέθεσαν στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Παράταση χρόνου πήρε το ψαλίδι της συνταγογράφησης από ιδιώτες γιατρούς μέχρι τις 30 Απριλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας. Υπενθυμίζεται ότι αφορά συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων, διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους πολίτες μόνο από γιατρούς δομών υγείας. Νίκος Ιγουμενίδης, ο Υπουργός Υγείας, να αποσύρει μόνιμα και όχι προσωρινά την ανάλγητη διάταξη για τους ανασφαλιστούς. Γίνεται φανερό, σημείων ότι η κυβέρνηση επιδιώκει απλώς να αμβλύνει τις εντυπώσεις. Τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα οχήματά τους πληρώνοντας μειωμένα τέλη θα έχουν από το Μάιο οι 120.000 ιδιοκτήτες που τα είχαν θέσει σε ακινησία. Η πληρωμή και επανακυκλοφορία των αυτοκινήτων θα γίνει χωρίς πέναλτι, δηλαδή οι φορολογούμενοι δεν θα επιβαρυνθούν με προσαυξήσεις επί του ποσού. Στο μάτι του φορολογικού μηχανισμού βρίσκονται χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι σύμφωνα με τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης κατά την περίοδο της πανδημίας αύξησαν το ενίκιο, ενώ ταυτόχρονα εντοπίστηκαν μισθωμένα κτίρια, τα οποία όμως δεν αντιστοιχούν στον πραγματικό ιδιοκτήτη. Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης καλωσορίζει τη γιορτή της ποιήσης και την άνοιξη με αντιπολεμική συναυλία το Σάββατο 26 Μαρτίου 11:30 στον κήπο του νεοκλασικού κτηρίου. Τα έσοδα θα διατεθούν σε ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία. Σεισμική δόνηση έντασης 3,6 ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:24 τα ξημερώματα με επίκεντρο 39 χιλιόμετρα βορειοανατολικά των Χανίων. Ενημερωτική εκδήλωση για τους σεισμούς θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Μαΐου από το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος στο πολυκέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Αργαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Ένοχος και σε δεύτερο βαθμό κρίθηκε ο 28χρονος Βοσκός από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, ο οποίος φέρεται να είχε προβεί σε ασυλλογικές πράξεις σε βάρος ανήλικου αγοριού το Μάιο του 2021. Ως ύποπτος για τρία σεξουαλικά εγκλήματα που φέρεται να διέπραξε εις βάρος της 49χρονης με νοητική στέρηση κόρης του, καταθέτει σήμερα στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου ένας 73χρονος. Κατηγορείται για βιασμό, για κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη και για γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών. Σεισμική δόνηση 6,7 βαθμών έπληξε την Ταϊβάν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Οι αρχές κάνουν λόγο για ένα νεκρό, αρκετούς τραυματίες και αρκετές υλικές ζημιές, ενώ μια γέφυρα υποκατασκευή κατέρευσε. Οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα κλείσουν τα γυμνάσια και τα λύκεια αθηλέων στο Αφγανιστάν μόλις λίγες ώρες αφού αυτά επαναλειτουργήσαν, όπως επιβεβαίωσε αξιωματούχος του Ισλαμιστικού Κινήματος. Βρέθηκε η μία ηλεκτρονική συσκευή καταγραφής της πτήσης του Boeing 737 που συνετρίβει τη Δευτέρα στην Νότια Κίνα με 132 επιβαίνοντες, όπως ανακοίνωσε αξιωματούχος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Την παραμονή της στη μεγάλη κατηγορία του βόλεϊ ανανέωσε η ομάδα του Όφη που επικράτησε του Φίλιππο Βέρια στη διαδικασία των play-out, εξασφαλίζοντας την 7η θέση του πρωταθλήματος. Στο κλειστό γυμναστήριο 2 ωράκια το τριήμερο 1-2-3 Απριλίου θα διεξαχθεί το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ζιουζίτσου κάτω των 16, των 18 και των 21 ετών. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης συνεχίζεται το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τένις Ηράκλειο ΟΑΗ, συμμετέχοντες στον αθλητών. Οι συμμετοχές μάλλον των αθλητών έφτασαν τις 120 με τους 14χρονους αθλητές και αθλήτριες να έρχονται από όλες τις γωνιές της Ευρώπης. 984. Ο καιρός. Νεφελούδης ο καιρός. Άνεμοι από βορειοανατολικές διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ έως στους 11 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλκεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.